Αγωνιστικό συλλαλητήριο με τρακτέρ στην πλατεία της Αγίας αποφάσισαν οι μηλοπαραγωγοί για αύριο στις 12 το μεσημέρι, μετά και τη σύσκεψη που συμμετείχαν την περασμένη Κυριακή στην Αλεξάνδρεια, στην οποία συμμετείχαν αγωνιστικά αγρότες από την Αλεξάνδρεια, την Άουσα, την Μπέλα και άλλες περιοχές. Κεντρικό συνθήμα του συλλαλητηρίου είναι άμεση αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δεν θα πληρώσουν οι αγρότες το εμπάργκο στη Ρωσία. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αγίας, Τάσος Κοστούλας, ζητούν την άμεση αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους από το εμπάρκο για το οποίο δεν ευθύνονται αυτοί. Εξαιτίας του εμπάργου έχουν μείνει μεγάλες ποσότητες μήλων αδιάθετες στα ψυγεία, ενώ όσα έχουν πουληθεί δόθηκαν σε χαμηλές τιμές. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει είτε από το πρόγραμμα ενίσχυσης ίσονος σημασίας, όπως είπε ο πρόεδρος, είτε από άλλους πόρους. Το πρόβλημα είναι ότι χάσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματος. Γι' αυτό και ζητάμε αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Μέσα από το πρόγραμμα διαμείωση, όποιος άλλος πόρος κρίνει αναγκαία και επιβεβλημένα η κυβέρνηση. Και βεβαίως, το βασικότερο είναι, ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση να διαχωρίσει τις θέσεις της απέναντι στο εμπάρκο στη Ρωσία, γιατί μπροστά μας πάλι από την καινούργια χρονιά θα βρεθούμε εκτεθειμένοι με τα ελληνικά προϊόντα. Ξεκινάει ήδη το κοινά της καρδιομήνειας, θα έρθει το γρήγορο, ροδάκινο κλπ. Αυτό που έχει εξοργήσει στους παραγωγούς είναι ότι ο κύριος ο έτσι ο συνάδελφος του κ. Υπουργού με τον Ρώσο υπουργό, τον αντίστοιχο υπουργό, ζήτησε την εξαίρεση μόνο ροδάκινα, φράουλες και πορτοκάλια, ενώ τα μήνα τα άφησε απ' έξω.